Να καλησπέριζω στον εκλεκτό καλεσμένο μας. Έχει να μας κάνει και ένα σχόλιο για αυτό που μόλις είδαμε, καθώς αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα για εκείνον έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης με το συνδυασμό Ξαστεριά Ανατροπή στην Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν για αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πλέον, το άλλοτε ΤΕΗ Κρήτης, όπως το γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως υποστηρίζουν φυσικά και από την πλευρά του Υπουργείου, πρόκειται για μια αναβάθμιση. Εσείς πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ματιές. Η πρώτη είναι ότι αφού είναι αναβάθμιση είναι κάτι καλό. Η δεύτερη είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και μαζί με τους δρόμους εγκαινιάσαμε και ένα πανεπιστήμιο. Και η τρίτη είναι ότι όλα αυτά που επισυμβαίνουν, αν θα μπορούσε κανείς να τα δει ως και μια... Τι αλλαγές θα γίνουν μετά την αλλαγή στην ταμπέλα, διότι αυτό έγινε. Ένας νόμος και μία ταμπέλα δεν αλλάζει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό αλλάζει από το ποιο πρόγραμμα θα έχει, ποια προγράμματα μάλλον σπουδών θα έχει στα τμήματα, με ποιον τρόπο θα αλλάξει και το εκπαιδευτικό προσωπικό και θα αναβαθμιστεί. Κάποιο χρειάζεται αναβαθμιστεί, κάποιο όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν γίνονται χωρίς... Έχουμε λοιπόν την ταμπέλα, έχουμε το πουκάμισο, πρέπει να βρούμε και το σώμα. Τα δύσκολα λοιπόν αρχίζουν μετά τις εκλογές και τα προεκλογικά, ξέρετε με τι μοιάζει. Πέρασα την Κυριακή από πριν τα εγκαίνια από το δρόμο στην Μεσαρά. Μετά έγιναν τα εγκαίνια, εγώ επέστρεψα και μπήκαν τα συνεργεία μετά και δουλεύανε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Δεν παραδίνεις ένα έργο όταν μετά θέλει δουλειά, παρά μόνο όταν είναι για προεκλογικές ας πούμε σκοπιμότητες. Και θα έλεγα ότι εδώ στην Κρήτη αυτά, ξέρετε, δεν πολύ περνάνε. Και αυτοί που τα κάνουν φαίνονται, ας πούμε, φαίνεται η γύμνια, φαίνονται κάποια πράγματα. Δεν είναι σκληρή η κριτική, αλλά μια κριτική χρειάζεται και ένας σαρκασμός καμιά φορά. Για άλλοτε συντρόφους σας, πολιτικούς συντρόφους, είναι σκληρή η κριτική. Να σας πω κάτι. Οι άλλοτε σύντροφοί μου, όταν κατεβήκαμε μαζί το 2014 στις αντίστοιχες περιφερειακές εκλογές, είχαμε μια κριτική που τη λέγαμε όλοι μαζί απέναντι στην διοίκηση Αρναουτάκη. Χωρίς να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, αντίθετα, άλλαξαν κάποια πράγματα προς το χειρότερο, βρίσκονται σήμερα να είναι συμμετέχοντες και μάλιστα χωρίς καμιά προγραμματική διεργασία που θα κατέληγε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα που θα έλεγε με βάση αυτό συνεργαζόμαστε. Βρίσκονται οι πρώην σύντροφοί μου και οι πρώην σύντροφοί μου γενικώς στην αριστερά. Βρίσκονται τώρα στο ψηφοδέλτιο Αρναουτάκη. Δεν θέλω να κάνω κριτική γιατί θα στενοχωρήσω κάποιους. Και κυρίως νομίζω ότι δεν είναι μια καλή εξέλιξη αυτή η εντός εισαγωγικών συνεργασία. Δεν είναι συνεργασία, είναι εκλογική, αν θέλετε, συμμετοχή κάποιων σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Μπήκατε λοιπόν και στα αυτοδιοικητικά. Δεν είναι αυτό η αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι μια παρατήρηση επί των εκλογών. Η αυτοδιοίκηση είναι άλλο πράγμα. Είναι μια παράμετρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε όμως να πούμε τι ρόλο παίζει η αυτοδιοίκηση σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, τι πρωτοβουλίες έχει πάρει, τι ζητήματα έχει λύσει ή υπάρχει. Αυτό που μας παρουσιάζουν ως εικόνα. Είναι εικόνα ή είναι μια εικονική πραγματικότητα? Μπήκατε κατά κάποιο τρόπο λοιπόν στην αυτοδιοικητική συζήτηση. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την περιφέρεια Κρήτης. Η δική σας η πρόταση λοιπόν για την περιφέρεια Κρήτης, τι λέει κύριε Κριτσοτάκη για την Κρήτη τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από το τι υπάρχει. Και θα έλεγα ότι και στις 13 περιφέρειες, δηλαδή σε όλη την επικράτεια στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή. Ο νεοφιλελευθερισμός μέσα από τα μνημόνια, τα τρία μνημόνια που έχουν ψηφίσει αυτά τα κόμματα που γνωρίζετε, και το πρώτο μνημόνιο με το ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο μνημόνιο με την Νέα Δημοκρατία και το τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπολείπους, δεν τα έχουν καταφέρει ή μάλλον έχουν καταφέρει άλλα πράγματα από αυτά που ισχυρίζονται ότι πάνε να λύσουν. Και έτσι βλέπετε ότι ενώ έχουν κοπεί μισθοί συντάξεις, ενώ βλέπετε ότι έχει πουληθεί περιουσία της Ελλάδας. Ενώ βλέπετε ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα αρνητικά που τα ξέρει ο κόσμος γιατί τα βιώνει, τα ζει στο πετσί του, από την άλλη πλευρά το χρέος μεγαλώνει, είτε ως απόλυτος αριθμός, είτε ως ποσοστό απέναντι στο ΑΕΠ. Αυτό όμως συμβαίνει και στην περιφέρεια Κρήτης. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν πάει καλά η περιφέρεια Κρήτης. Εμείς κάνουμε μια κριτική που λέμε ότι η διοίκηση Αρναουτάκη έχει αποτύχει σε αυτά τα 8-9 χρόνια που διοικεί την Κρήτη. Τόσα είναι, δεν είναι λίγα. Διότι δεν έχει καταφέρει να λύσει τα μεγάλα προβλήματα και κυρίως γιατί έχει ένα σχέδιο που ακριβώς στηρίζεται σε αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο αποτυχημένο σχέδιο
που ακολουθεί η χώρα με την επιβολή. Με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση δεν είχε πόρους. Θεωρείτε... Εδώ μια παρατήρηση. Ναι. Ότι από την αυτοδιοίκηση από το 10 έως σήμερα κόπηκαν διάφορα ποσά από αυτά που έπρεπε να πάρει. Συνολικά αυτό το ποσό ξέρετε πόσο είναι. Και για να μην λέμε αριθμούς, επειδή είναι τεράστιο το ποσό, υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και εδώ μια παρατήρηση, γιατί μπορεί κανείς να πει: Πω, ρε παιδί μου, τα κόψανε. Τι θέλεις τώρα να κάνουν και πόσοι άνθρωποι να τα καταφέρουν όταν δεν τους χρηματοδοτείς και όταν τους χρηματοδοτείς λιγότερο από ό,τι πριν, ενώ έπρεπε περισσότερο από ό,τι πριν να τους χρηματοδοτείς. Και δεν αντέδρασε όμως. Θυμάστε εσείς καμιά φορά να έχει βγει η πλειοψηφία της περιφέρειας Κρήτης. Ο κύριος Αρναντάκης να τον είδατε, δηλαδή να κάνει κανένα αγώνα, να φωνάξει τον κόσμο, να πει: Παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς θα τα καταφέρουμε? Όχι, μυρολατρικά, παθητικά και καθόλου αυτοδιοικητικά αποδέχτηκε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν δυστυχώς ενάντια στην αυτοδιοίκηση. Πέρα όμως από τις όποιες διεκδικήσεις, δεν είναι και ο ρόλος της περιφέρειας να βρίσκει λύσεις με τα εργαλεία που του δίδονται. Πέρα από τις διεκδικήσεις που οφείλει να κάνει. Ο ρόλος είναι να έχει ένα σχέδιο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή να λέει τι πρέπει να λύσω, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να επιτύχω. Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει. Όχι τι μου δίνουν και με βάση αυτά, ό,τι μπορώ ας κάνω, αυτό ξέρετε πώς λέγεται, ετεροδιοίκηση. Το λέει πολύ ωραία ο Μανώλης Ογλέζος, αυτός έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο και νομίζω ότι είναι επιτυχημένος, ταιριάζει γάντι κουστούμι στην πορεία αυτής της αυτοδιοίκησης, της διοίκησης Αρναουτάκη που έχει συνηθιστεί να λέμε. Και επίσης θα σας πω κάτι, ότι αφού εμείς κάνουμε την κριτική στο σχέδιο το οποίο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, αλλά είναι αυτό που του εδόθη, είναι αυτό που δώσανε και στις υπόλοιπες περιφέρειες, είναι ένα ετοιματζίδικο κουστούμι, ας πούμε, το οποίο το φόρεσε, είναι και στενό, δεν λύνει και προβλήματα και οδηγεί σε όλα αυτά. Η δεύτερη όμως κριτική που κάνουμε, ξέρετε ποια είναι, ότι και απέναντι σε αυτά που λέει ότι εγώ βρίσκω πόρους, εγώ είμαι ο καλύτερος, απορροφώ, κάνω, δείχνω, έχω αποτελέσματα κτλ. Έχουμε κάτι που το δώσαμε σε δελτίο τύπου σαν παράταξη ξαστεριά ανατροπή στην Κρήτη πριν από 1,5 περίπου μήνα, όπου λέμε ότι η Κρήτη δεν είναι η πρωταθλήτρια στις απορροφήσεις των κονδυλίων, αλλά δυστυχώς βρίσκεται στη 10η θέση από τις 13 περιφέρειες. Άρα δεν είναι η πρώτη, η άριστη, είναι στους ουραγούς, παρατρίστα ήταν τελευταία, που σημαίνει ότι καταρρύπτεται αυτό που λέει ο κύριος Αρναουτάκης και δεν μπορεί να μας πει, γιατί έχει μία απάντηση, η οποία την έχουμε πει και εδώ στο debate που είχαμε κάνει και που φοβάμαι ότι δεν θα γίνει άλλο ημέρες, και κακός. Ναι. Και έλεγε λοιπόν ότι, κοιτάξτε, επειδή ήταν μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση σε τούτη κτλ., αυτό δεν ισχύει, το καταλαβαίνουν όσοι νιώθουν από αυτά τα πράγματα, διότι είμαστε 5 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος και έχουμε μόνο 2 για να τελειώσει. Δεν προλαβαίνει σε 2 χρόνια να κάνει ό,τι δεν έκανε σε 5 και να υπερκεράσει, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία που είναι αρνητικά. Και ένα ακόμα σημαντικότερο στοιχείο, κυρία Σφακιανάκη, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ αρνητικό, είναι ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η Κρήτη βρίσκεται στην 250η θέση, 250 να το πω έτσι, για να μην νομίζει κανείς ότι. Είναι στη 250η θέση λοιπόν, ανάμεσα στις 263 περιφέρειες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το δείκτη της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, αυτό που ξέρουμε ως RCI. Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται το μύθος, αλλά υπάρχει ένα τρίτο, που δεν είναι τώρα αριθμοί, αλλά είναι, λέμε για παράδειγμα, πάμε καλά, μάλιστα, πού πάμε καλά, στον πρωτογενή τομέα. Λέει, έχω την αγροτοδιατροφική Κρήτης. Έχω, ας πούμε, δώσει τόσα χρήματα από προγράμματα. Έχω δώσει τόσα. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα όμως εμένα μου λέει στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική οικονομία τέλος πάντων του νησιού, ότι για κοιτάξτε, πρώτον, έχουμε μείωση του αγροτικού προϊόντος, έχουμε μείωση των τιμών, έχουμε καταβαράθρωση παραδοσιακών καλλιεργειών, το λάδι για παράδειγμα. Και έχουμε και το τελευταίο που θα σας πω και είναι σημαντικό. Άρα η κριτική σας λέει, κύριε Κριτσουτάκη, παράδειγμα το λέω, και έχουμε και μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Πού είναι η Άρα η κριτική σας λοιπόν προς τον κύριο Αρναουτάκη λέει ότι δεν μπορείτε να μας λέτε ότι τα κάνετε καλά, αφού οι αριθμοί λένε αυτό και τα παραδείγματα αυτά. Πάμε όμως και στη πραγματικότητα, όχι μόνο οι αριθμοί, γιατί εγώ στους αριθμούς στηρίζομαι πολύ λιγότερο από ό,τι στις πραγματικότητες. Ωραία.
Πάμε λοιπόν στην δική σας πρόταση, κύριε Κριτσοτάκη. Αυτό που λοιπόν περιμένει τώρα να ακούσει ο κόσμος, ποιες είναι οι δικές σας λύσεις? Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι μου κάνετε μια ερώτηση που δεν θα μπορούσα να μην την απαντήσω και να μην την κάνετε την απαντούσα, αλλά προσπαθούσα τουλάχιστον. Είναι η εξής, ότι εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό, ένα άλλο σχέδιο. Που να μην στηρίζεται στα νεοφιλελεύθερα μνημόνια, στις περιστολές, στις λιτότητες και στο ό,τι μου δώσουν θα πάρω. Και άμα ξεκολλήσω και κάτι τύσεις και το πω και λίγο πιασάρικα, θα ξεγελάσω λίγο τον κόσμο και θα προχωρήσουν τα πράγματα και καλά πάμε. Αλλά που θα στηριχθούν. Αλλά θα στηριζόταν στο εντελώς αντίθετο, δηλαδή στο αυτοδιοικητικό. Για να έρθουμε τώρα και στα αυτοδιοικητικά. Mm-hmm. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι διεκδικητική. Αν δεν είναι διεκδικητική, δεν είναι αυτοδιοίκηση. Και εδώ μια μικρή παρένθεση. Στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών, το κεντρικό σύνθημα που ήταν και που δεν ήταν σημειολογικό, ήταν και ουσιαστικό, έλεγε ότι πάμε, λέει, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Φεύγει ακόμα και ως τίτλος το αυτοδιοίκηση και πηγαίνουμε στο διακυβέρνηση. Έχουμε την κεντρική αυτή που σας περιγράφω τώρα, η οποία έρχεται εδώ και αναγκάζει την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση γενικά να είναι παρακολούθημα της κεντρικής διοίκησης και να γραφειοκρατικοποιείται διαρκώς και να μην παίζει το ρόλο που θα έπρεπε. Εγώ ισχυρίζομαι ότι στην Ελλάδα χρειάζεται δύο φορές η αυτοδιοίκηση, αν στις υπόλοιπες χώρες χρειάζεται μία. Γιατί εμείς έχουμε μια χώρα η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Είναι η πιο νησιωτική χώρα της Ευρώπης. Οι υπόλοιποι είναι ορεινοί οι περισσότεροι, που σημαίνει ότι δεν έχουμε μπορεί να πηγαίνεις. Έχουμε άλλες ανάγκες, αν θέλετε. Ακριβώς άλλες ανάγκες. Και θέλουμε τις ιδιαιτερότητες να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Ωραία. Και θέλουμε και λιτά χέρια στην αυτοδιοίκηση. Δεν θέλουμε φασκιωμένη αυτοδιοίκηση. Δεν τη θέλουμε στην Επιτροπή, που υποτίθεται ότι βγήκαμε μένα από την Επιτροπή, αλλά είδατε ότι τώρα που παίρνει αυτά τα προεκλογικά μέτρα, που δεν είναι 13η σύνταξη, αλλά είναι ένα βοήθημα το οποίο θα πληρωθεί μετά. Διότι αν πάμε στην φορολογία. Μα ανοίγεται άλλη παρένθεση τώρα, κύριε Κριτσοτάκη, όμως και πρέπει να πούμε στη συζήτηση. Πολλές παρένθεσεις. Χρόνο να έχετε εσείς και εγώ να τα λέω συμπυκνωμένα. Σίγουρα μπορείτε λοιπόν, να τα πείτε, είμαι σίγουρη. Τώρα λέω το εξής, ότι αυτό λοιπόν το διαφορετικό είναι και το δύσκολο. Λέμε ότι πρέπει μέχρι τις επόμενες εκλογές να μην είναι απλά ένα σχέδιο, αλλά να είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να την παλεύει ο κόσμος. Διότι κακά τα ψέματα, το καλύτερο σχέδιο να κάνει κανείς δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν ενεργοποιεί το ίδιο αυτό το σχέδιο τον κόσμο. Είπατε για την ουσία της αυτοδιοίκησης, να είναι ουσιαστικά αυτοδιοίκηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, βρίσκοντας πόρους από πού, κάνοντας το δικό της σχεδιασμό, πώς? Η αλήθεια είναι, και εδώ είναι το δύσκολο, ότι αν δεν πάμε στο δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο είναι τεράστιο, και έχουν πει και οι τρεις πρωθυπουργοί που έχουν ψηφίσει μνημόνια, ότι αν αυτό το χρέος δεν μειωθεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν είναι διαχειρίσιμο, είχαν πει και οι τρεις. Όχι κατά σύμπτωση, αλλά είπαν κάποιες αλήθειες μέσα στο γενικό, τώρα να μην πω ψέμα που είπαν, να πω στην γενική διάθλαση που κάνανε στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα και αυτό δεν είναι περιφερειακό, είναι η αλήθεια, αλλά είναι ένα ζήτημα της χώρας που όμως πρέπει να το παλεύουν οι περιφέρειες, πρέπει να το παλεύει η αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή πράξη, διότι είναι αναγκαίο. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις να πληρώνεις αυτό το χρέος που πληρώνουμε ως χώρα, γιατί μεταλείπουν τα χρήματα που δεν δίνεις στην αυτοδιοίκηση, που δεν δίνεις για την άλλη μορφή ανάπτυξης. Άρα ξεκινούν όλα από την οικονομία και από την κεντρική πολιτική. Και αυτό σκηνή, είναι μια αλήθεια που κάποιοι μου λέγανε μην το λες, γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς αυτοδιοικητικό και φαίνεται σαν να μιλάς πολιτικά ή ίσως και κομματικά. Εγώ λέω η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Και αν θέλετε να σας πω κάτι που είναι βασικό στο πρόγραμμά μας και δεν το γράφουμε, αλλά πρέπει να το πω τώρα να εννοείτε ή αν θέλετε να αιωρείτε, είναι ότι χρειάζεται αυτό που λείπει στη χώρα μας να γίνει, ότι δηλαδή όλες οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις έχουν ένα πρόγραμμα. Ποτέ αυτό το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε από μια αξιωματική αντιπολίτευση όταν αυτή έγινε κυβέρνηση. Η αξιοπιστία δηλαδή, ή αν θέλετε το ήθος, δεν ηθικολογώ, αλλά λέω. Η συνέπεια προεκλογικού και μετεκλογικού λόγου. Ναι, δεν είναι το βασικό αυτό πρόβλημα λέτε. Στη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι και στην αυτοδιοίκηση, είναι και στη γενική και στην κεντρική, μάλλον πολιτική σκηνή. Και νομίζω ότι είναι και ένα από τα εχέγγυα που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πούμε, να ισχυριστούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι το έχουμε, το αποδείξαμε με διάφορους τρόπους στην ψήφιση του τρίτου μνημονίου και στην συνέπεια που είχαμε απέναντι σε αυτά που λέγαμε πριν. Και όχι την συνέπεια, την ασυνέπεια μάλλον κάποιων, που άλλα έλεγαν, άλλα έκαναν και στο τέλος
Αλλά πάλι λένε και άλλα θα κάνουν. Η αυτοδιοίκηση, κύριε Κριτσοτάκη, πρέπει να έρχεται απέναντι από την κεντρική πολιτική σκηνή, την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί να μην το κάνει αυτό. Αν δεν το κάνει αυτό, αν δεν είναι διεκδικητική, τότε είναι μια υπηρεσία. Είναι δηλαδή, όπως λέμε, που έχει το Υπουργείο ΤΑΔΕ, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει υπηρεσίες τις οποίες τους λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Λειτουργούν δηλαδή γραφειοκρατικά, όπως είπα πριν, λειτουργούν ως παρακολούθημα της κεντρικής διοίκησης και η αυτοδιοίκηση είναι το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα βασικό πράγμα που δυστυχώς τα τελευταία νομοσχέδια, δηλαδή και ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, νομίζω ότι δεν το έκαναν, αντίθετα προσπάθησαν να το μειώσουν όσο υπήρχε, που υπήρχε λίγο. Mm-hmm. Τώρα το έχουν κάνει σχεδόν να μην υπάρχει καθόλου και θα το σβήσουν με το σφουγγάρι από τον πίνακα. Έχουμε μια εξάρτηση και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια όμως, κύριε Κριτσοτάκη. Και θα σας πει κάποιος, είναι κακό να υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι οι οποίοι μπορούν να ωφελήσουν την κάθε τοπική κοινωνία. Με τον τρόπο που υπάρχουν είναι κακό. Γιατί το ταμείο που μοιράζει γεμίζει από τα κράτη-μέλη. Μας παίρνουν δηλαδή και μετά μας τα επιστρέφουν. Και μπορεί να πει κανείς, τα επιστρέφουν δίκαια, γιατί φωνάζεις. Εγώ πρώτον δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο έτσι όπως επιστρέφονται. Και δεύτερον, και το κυριότερο και το πολύ βασικό, είναι ότι επιστρέφουν με ένα τέτοιο τρόπο που καθορίζουν τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Άρα δεν αποφασίζει η χώρα, το κοινοβούλιο, οι θεσμοί, οι δικοί μας δηλαδή θεσμοί, αλλά αποφασίζουν οι θεσμοί των έξω. Αυτό είναι λοιπόν που δεν βλέπετε κάθε καμιά φορά. Ότι ενώ αυτοδιοίκηση όμως και κάθε περιφέρεια υπεύθυνη για το ποια έργα θα δρομολογήσει και ποια έργα θα βάλει. Αν είναι υπεύθυνη, μπροστά, πρέπει να μπορεί να αποφασίζει. Άρα αφού δεν αποφασίζει, δεν την αφήνουν να είναι υπεύθυνη και η ίδια δεν διεκδικεί να είναι υπεύθυνη. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα που εμείς έχουμε ως διαφορετικότητα. Όχι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε διαφορετικοί επειδή πιστεύουμε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε χρήσιμοι και γι' αυτό λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να ψηφιστεί η Ξαστεριά Ανατροπή στην Κρήτη. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει πριν ψηφίσει κανείς είναι να κατανοήσει αυτή τη διαφορετικότητα που προσπαθώ με τις μικρές μου δυνάμεις να επεξηγήσω, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί σας είπα, χωρίς τον κόσμο αυτό που λέμε δεν γίνεται. Και ο κόσμος, αν καθίσει να είναι παθητικός θεατής και να βλέπει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι και μάλιστα να το χειροκροτεί, ενώ δεν είναι έτσι. Σας είπα δύο βασικά στοιχεία με αριθμούς, που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ένα, της Στατιστικής Υπηρεσίας το άλλο. Και σας είπα και μια πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πάρει σήμερα τον αγρότη, είναι ευχαριστημένος από την γενική πολιτική, πάει καλά δηλαδή η αγροτική οικονομία, η αγροτική παραγωγή, η τσέπη του, εν πάση περιπτώσει. Πώς η περιφέρεια στηρίζει έναν αγρότη, πώς οφείλει να το κάνει κατά το δικό σας σχέδιο? Θα όφειλε να ξεκινούσε να πει ότι αφού στην Κρήτη δεν μπορούμε να έχουμε εκτατική καλλιέργεια, διότι δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις, δεν είμαστε, ας πούμε, η Θεσσαλία ή ο Καναδάς, αλλά είμαστε η Κρήτη, θα έπρεπε να έχουμε ένα πρόγραμμα που να λέει ότι στηριζόμαστε στην προημότητα, στην ποιότητα, στην βιολογική και στις άλλες καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει, διότι αυτό δεν είναι μόνο το σωστό, να έχουμε δηλαδή να έχουμε διατροφική επάρκεια το πρώτο και το δεύτερο να έχουμε μια οικονομία αγροτική που να στέκει στα πόδια της, αλλά να είναι και ποιοτικά σωστή. Αυτό είναι και ανάγκη. Αλλού δηλαδή μπορεί να το κάνουν γιατί έχουν τρεις επιλογές και θα κάνουν αυτό. Εμείς δεν έχουμε άλλες επιλογές και πρέπει να το κάνουμε. Εμείς που δεν έχουμε άλλη επιλογή δεν το κάνουμε, ενώ αλλού το προσπαθούν. Και το προσπαθούν περισσότερο από εμάς. Αυτό το λέω μόνο ως παράδειγμα, γιατί το ίδιο πράγμα μπορεί κανείς να πει και στον τουρισμό, αν το ξεκινήσει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει κανείς σε όλους τους τομείς. Η Κρήτη δηλαδή έχει διαφορετικές δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες, αλλά που δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις με μεγαλοειδατικά, ας πούμε, σχέδια ή με φαραωνικά έργα, γιατί δεν είναι το μέγεθός σου τέτοιο. Δεν μπορεί να το κάνεις με τσιμέντο διαρκώς και μετά να λες ότι έχω την ομορφιά που φέρνει τον τουρισμό, διότι το τσιμέντο καταστρέφει την ομορφιά που φέρνει τον τουρισμό, μένει το τσιμέντο και χαλάει ο τουρισμός. Επιστρέφουμε βέβαια και πάλι στους σπόρους, κύριε Κριτσοτάκη. Ναι, αλλά ξέρετε πάμε, ότι πάντα εκεί επιστρέφει σπόρους, όλο το κομμάτι. Πηγαίνουμε στο πώς σχέδιο. Πώς θα το στηρίξει όλο αυτό? Το σχέδιο και μετά στους σπόρους. Σχέδιο χωρίς σπόρους γίνεται, κύριε Κριτσοτάκη? Και τα δύο πρέπει, γιατί πρέπει να βρεις ένα σχέδιο που να μπορεί να συναντηθεί με την χρηματοδότησή του και με την πορεία του που να αναχρηματοδοτεί και να ανανεώνει το σχέδιο για να μπορεί να προχωρήσει. Εδώ είναι τα δύσκολα και εδώ εμείς λέμε ότι έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Εδώ είναι που κάνουμε την κριτική μας, την ποιοτική απέναντι
στη μέχρι τώρα διοίκηση που το δεν έχει κάνει αυτά τα το πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε εφόσον είστε στο τιμόνι της περιφέρειας Κρήτης, ποιο θα είναι με όλα αυτά τα οποία μας έχετε περιγράψει, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε. Να πούμε ένα σύνθημα που μπορεί να φαίνεται λίγο λαϊκό ή ακόμα και λαϊκίστικο, αλλά δεν είναι καθόλου λαϊκίστικο και είναι αρκετά λαϊκό. Ότι όταν κάνεις όπιστα και τρακάρεις και ξαναπάς μπροστά και ξανακάνεις πίσω και ξανατρακάρεις, σου φωνάζει λέει, «Ει, πάρ' το αλλιώς». Και αυτό το «πάρ' το αλλιώς» θα μπορούσε να είναι ένα σύνθημα και θα μπορούσε να είναι και μια αλλαγή, ας πούμε, στο θέμα του σχεδίου. Mm-hmm. Άλλο σχέδιο, αυτό που έχουμε σαν χώρα αλλά και σαν περιφέρεια, δεν περπατάει. Το έχουμε δει, το βλέπει ο κόσμος, είναι αυτό που φωνάζει ο κόσμος, είναι αυτό που μερικές φορές κλαίει ο κόσμος και μερικές φορές. Το κυριότερο αυτό και το πιο άσχημο είναι ότι έχει απογοητευτεί ο κόσμος και λέει: «Δεν κάνω τίποτα. Έχει κάτι στην καρέκλα του και έχει γίνει παθητικός». Έχει κάτι στην καρέκλα του και έχει γίνει παθητικός, λέτε. Έχει κάτι στην καρέκλα του και δεν θα ψηφίσει και σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Κριτσοτάκη, θα προσθέσω εγώ, δυστυχώς. Γι' αυτό θέλω να κάνετε το δικό σας το κάλεσμα. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος. Να κάνετε το δικό σας το κάλεσμα προς τον κόσμο. Είστε υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης. Τι λέτε στους κριτικούς? Λέμε ότι απέναντι σε αυτή τη μαύρη, πραγματικά φαία έως μαύρη, για να μην τα λέω όλα μαύρα, φαία έως μαύρη κατάσταση που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να κάνουμε αυτό που έχουμε βάλει ως όνομα στην παράταξή μας. Να παλέψουμε για την ξαστεριά. Αλλά ξαστεριά δεν μπορεί να έρθει ως φυσικό φαινόμενο, γιατί δεν μιλάμε για ήλιο όλες τις μέρες. Αυτό λέμε ξαστεριά. Λέμε αυτό που λέει και το τραγούδι, αυτό που έχει τραγουδήσει πολύ ωραία ο Νίκος Ξυλούρης, που λέει πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα φλεβαρίσει. Που είναι ένα σάλπισμα συμμετοχή σε αγώνα. Αυτό είναι λοιπόν που εμείς λέμε ότι χρειάζεται, αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να γίνει στην περιφέρεια, αυτό είναι που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση ως πυρήνα. Και από εκεί ξεκινώντας να πάμε στο σχέδιο που προσπάθησα έτσι να δείξω πώς το καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε χρήσιμοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, αλλά και η αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο της και η χώρα να αλλάξει δρόμο. Διότι στον κατήφορο που είμαστε δεν μπορούμε να λέμε «Ελάτε να αναπτύξουμε ταχύτητες». Στον κατήφορο αναπτύξει ταχύτητα καταστρέφεσαι ακόμα πιο γρήγορα. Και είπαμε και είπα εγώ στην αρχή ότι σε όλα αυτά ένα πράγμα μπορούμε να πούμε. Ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και για αυτά που λέμε θα αγωνιστούμε και το έχουμε αποδείξει. Ξαστεριά λοιπόν στην Κρήτη και το δεύτερο κομμάτι του τίτλου μας. Η ξαστεριά δεν μπορεί να έρθει μόνη της. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο κομμάτι του τίτλου, αυτό που λέει «Ανατροπή στην Κρήτη». Με ανατροπές μπορεί να έρθει η ξαστεριά. Δεν μπορεί να έρθει με ευχέλαια, ούτε με χαμόγελα, ας πούμε, ούτε με διθυράμβους για δήθεν. Όλα πάνε καλά, αφού δεν πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κριτσοτάκη. Και ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Να πάει να ψηφίσει. Αλλά συμμετοχή. Όχι μόνο να ψηφίσει. Έτσι. Και να σας πω ότι νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε εμείς καλό. Και να κλείσουμε, γιατί πρέπει να και κλείνουμε με αυτό. Ναι, ότι. Αν καταφέρουμε να του δώσουμε την αίσθηση ότι έχουμε όραμα και ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι υπάρχει δηλαδή ελπίδα που αυτός μπορεί να την ορθώσει και να την αναγεννήσει και να την κάνει να περπατήσει, τότε θα πάει και να ψηφίσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κριτσοτάκη. Και εγώ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Δήμο Ηρακλείου.